Φυσικά και είναι πολύ σημαντική όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν από τη ΓΕΑ Επιχειρήν, διότι έχουν στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και ιδιαίτερα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον τις προκλήσεις όχι μόνο της εποχής, αλλά και τις προκλήσεις της μετάβασης σε κάποιες καινούργιες πρακτικές. Η μετάβαση στην πράσινη γεωργία, η μετάβαση στην ψηφιακή ευφυή γεωργία και την κτηνοτροφία, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν αυτές τις προκλήσεις και πρέπει οι αγρότες να ενημερωθούν, ούτως ώστε να μπουν πλέον οι διαδικασίες αυτές στην γεωργική και την κτηνοτροφική πρακτική. Στόχος είναι αυτός. Στόχος είναι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα δώσει η νέα ΚΑΠ για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα, διότι όπως είπατε η Πέλα είναι ένας νομός ο οποίος παράγει πάρα πολλά προϊόντα. Έχουμε το 52% της παραγωγής συμπύρινου ροδάκινου, αυτού που κοσυροποιείται. Έχουμε το 36% του επιτραπέζιου, το 37% της παραγωγής βερίκοκου στην Ελλάδα και το 67% της παραγωγής κερασιού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι δενδρόδεις καλλιέργειες κυριαρχούν στην Πέλα. Πέρα όμως από αυτές υπάρχουν πλέον μεγάλες εκτάσεις με ακτινίδια, μεγάλες εκτάσεις με ελιές, μεγάλες εκτάσεις με βαμβάκια, καλαμπόκια, σιτηρά, ηλιόσπορους και άλλες καλλιέργειες, δαμάσκηνα, καλλιέργειες οι οποίες συνεχώς αυξάνονται για την Πέλα. Στόχος λοιπόν είναι οι αγρότες μας να είναι ενημερωμένοι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο. Διανύουμε μια περίοδο μετά ιδιαίτερα από την κρίση και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα της διατροφής αποκτά ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.